Καίρετε, αγαπητοί ακούρατε, σήμερα θα μιλήσουμε για τη γιορτή των Χριστούγεννα που γιορτάζει άνθρωποι κάθε χρόνο. σαμάτια μάτια του Θεού, πώ βλέπει η Χριστούγεννα, αυτό έχει σημασία για να καταλάβει κάθε ένα, κάθε άνθρωπο που θέλει σωτήρια. Επειδή πολλοί άνθρωποι γιορτάζουν η Χριστούγεννα, με έννοια τη θρησκεία που δημιουργήθηκε πάρα πολύ στον κόσμο. Κοίταξε, πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι. Χριστού οι άνθρωποι ορτάζουν τη την ημέρα της γέννησης του Χριστού δηλαδή την ημέρα που γεννήθηκε ο Θεός με μορφή άνθρωπο δηλαδή με μορφή σάρκα δηλαδή ενσαρκωμένο Θεό που είναι ο Ιησούς Χριστός αλλά το σκοπό του Θεού ήταν να γεννηθεί σαν άνθρωπο το κόσμο ώστε να ανεβεί μέχρι το σαυρό για να θυσιαστεί για τη σαμαρτία του σαμαρτωλό όλοι μας και από το Ισραήλ και όλοι οι πολυποέτσινοι αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν το ανανόριζαν επειδή ήρθε τόσο ταπεινό και οι ευλοί που είναι δικό του λαό κληρονομιά δεν το ανανόριζαν τον με και το σταύρωσα και ο ίδιο δέχτηκε να γίνει αυτό για να λυτρώνει όλοι οι άνθρωποι και το συγκόρεσε όταν ήταν πάνω το Σταύρο, συγκόρεσε όλοι εκείνο που το σταύρωσαν για να μα δείχνει την αγάπη του. Για να ακολουθούμε όλοι εμεί, όλοι οι πιστοί, όλοι οι χριστιανοί, αληθινοί χριστιανοί, που πραγματικά θέλουν σωτηρία και έχουν προσωπική σχέση με τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε οι ακέα πιστοί και ακέα Απόστολοι τότε που περπάτησαν με τον Χριστό, ποτέ δεν γιορτάζα Χριστούγεννα, ποτέ. Επειδή ο Κύριος δεν το επέτρεπε, δηλαδή δεν ήταν σημαντικό για εκείνο να εορτάζει Χριστούγεννα. Σημαντικό ήταν να καρούγε τη σωτηρία του που έφερε ο ενσαρκωμένο Θεό, ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι σημαντικό επειδή για να λυτρωτού η όνια ζωή να είναι στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό παίζει ρόλο για το Θεό. Αλλά κάποιον να εορτάζει μόνο Χριστούγεννα. Κόρη να δεχτεί το Ευαγγέλιο συνειδητά. Είναι μόνο σαν παραμύθι, κάσιμο χρόνο. Μπορεί να γιορτάζει ό,τι θέλει. Δεν είναι κακό. Αλλά όμω το θέμα είναι ότι δεν φέρνει κανένα αποτελέσματα στα μάτια του Θεού. Επειδή τι έννοια και ουσία είναι πώ βλέπει ο Θεό. Αυτό είναι που παίζει ρόλο. Όχι όπω βλέπει ο κόσμο η θρησκεία. Επειδή η θρησκεία παρουσιάζει Χριστούγεννα σαν αγάπη προ τον Χριστό. Όμως η αγάπη προς το Χριστό είναι ο άνθρωπος που δεκτεί τα λόγια του Χριστό που είναι στο Ευαγγέλιο. Έτσι λέει ο Χριστό, άμα αγαπά τις εντολές φύλαξε τον. Δεν λέει άμα αγαπά γιορτάζε την ημέρα τη γέννησή μου. Επειδή Χριστό είναι την ημέρα που γεννήθηκε. Επειδή όλοι οι άνθρωποι όλοι οι αμαρτωλόι, μπορεί να γιορτάζει Χριστούγεννα. Αλλά τι σημαίνει αυτό στα μάτια του Θεού. Σημαίνει κάτι. Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει τίποτε. Απλώς ο άνθρωπος γιορτάζει όπω θέλει. Ο άνθρωπο διασκεδάζει, βρίσκει ευκαιρία να διασκεδάζει, να ανταλλάζει τώρα και να έχει φαγητό πολλά στο τραπέζι του. Αυτή είναι που κάνει πολλοί άνθρωποι σήμερα και στη θρησκεία. Αλλά οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν προσωπική σχέση με το Θεό, θεωρεί την ημέρα τη Χριστούγεννα όπω όλη η υπόλοιπα μέρα. Δηλαδή δεν έχει καμιά διάφορα επειδή σημασία είναι ο άνθρωπο να δεχτεί το Ευαγγέλιο και όχι να γιορτάζει Χριστούγεννα μόνο επειδή αυτή είναι μόνο παραμύθι, παπαγαλίστικα και κάσιμο χρόνο χωρί σωτηρία Γι' αυτό συγκινεί ο Θεό να βλέπει του άνθρωπου να δεχτεί το Ευαγγέλιο του. Να δεχτεί το Ευαγγέλιο του επειδή το σκοπό που γεννήθηκε ο Χριστό, δηλαδή ήρθε την ημέρα εκείνη που ενσαρκώθηκε ο Θεό σαν άνθρωπο, ήρθε στον κόσμο. Ήταν για να σώσει του αμαρτωλό. Και κάθε φορά που ο αμαρτωλό δέχεται το Ευαγγέλιο του Χριστό, τότε η καρδιά του Θεού συγκινεί με χαρά επειδή ξέρει ότι έχει κερδίσει ακόμα ένα αμαρτωλό κοντά του με τη θυσία που έχει κάνει και ο αμαρτωλό δέχτηκε το Ευαγγέλιο του. Αυτό είναι που συγκινεί την καρδιά του Θεού. Αυτό είναι που παίζει Ρόλο στη ζωή του κάθε αμαρτωλό και κάθε άνθρωπο για τη σωτηρία του. Επειδή το Ευαγγέλιο αποκαλεί το Ιησού Χριστό σωτήρα του κόσμου. Δηλαδή κανέναν δεν μπορεί να έχει σωτηρία Θεού αν δεν δεκτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστό. Κανέναν δεν συμφιλειωτεί με το Ιησού Χριστό, δεν έχει εγγύσει σωτηρία για αύριο. Και ο Θεός με πρωτεσμία περιμένει και δίνει ευκαιρία τους άνθρωπους. Αλλά οι άνθρωποι εξαιτία της άγνια, θρησκεία, τη άγνοια, πολλοί άνθρωποι τη θρησκεία νομίζουν ότι όταν γιορτάζει η Χριστούγεννα, συγκινεί την καρδιά του Θεού, δείχνει το Θεό ότι, ότι τον αγαπάει. Απλώ επειδή δεν έχουν όλη την αλήθεια του Ευαγγέλιο και δεν έχουν αποκάλυψη και δεν ξέρουν την καρδιά του Θεού ούτε το τέλημα του Θεού. Επειδή η θρησκεία διδάσκει και παρουσιάζει το Ισού Χριστό με διαφορετική τρόπο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Η ορτή του Χριστούγεννα είναι η δολολάτρε που δινούργησα. Είναι γραμμένο. Είναι η δολολάτρε που δινούργησα, Δηλαδή, βρήκα ευκαιρία να αρχίζουν να γιορτάζουν. Απλώ να διασκεδάζουν. Δεν ήταν δημιουργημένα από του πιστού οι Απόστολοι. Καθόλου. Είναι οι άνθρωποι που δινούργησα, Ειδικά οι άνθρωποι τη θρησκεία που δημιούργησαν. Πάρα πολύ. Πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα η θρησκεία με το όνομα Χριστιανή Έχουν βγει πάρα πολύ με διαφορετική επίτετα. Παράδειγμα, άλλη θρησκεία Χριστιανή αποκαλείται κατολική άλλη θρησκεία Ορθόδοξη, άλλη θρησκεία Χριστιανική Πρωτεστάνη. Αλλά αυτό ήταν το τέλημα του Θεού στο Ευαγγέλιο? Όχι, είναι το τέλημα του ανθρώπου. Είναι οι άνθρωποι που δημιούργησαν δηλαδή έπαιρνα το όνομα Χριστιανό, δηλαδή μετάτρεψα το Χριστιανισμό με τη θρησκεία. Πρέπει να ξέρουμε κάτι. Χριστιανισμό δεν είναι θρησκεία. Είναι σχέση με το Χριστό. Και εξάλλου, ο Χριστό ποτέ δεν αποκάλεσε το όνομα Χριστιανό. Απλώς ο Χριστό δίδασκε τους άνθρωπους και έλεγε να γίνετε μαθητές μου. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας πρέπει να γινόμαστε μαθητές το Χριστό. Όχι να έχω όνομα μόνο χριστιανοί όπως η θρησκεία τον έχει μετατρέπει. Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο που έχει πει έτσι. Αυτό δεν είναι το τέρημα του Θεού, αλλά αυτό είναι το τέρημα του ανθρώπου που δημιούργησαν θρησκείες και με τη θρησκεία άρχιζαν να αποκαλεί τους άνθρωπο Κριστιανοί. Αλλά ο ίδιο ο Χριστό ποτέ δεν έχει αποκαλέσει αυτό το όνομα. Ποτέ απλώς έλεγε αν πιστεύετε σε μένα γίνει μαθητέ μου να ξέρει όλη την αλήθεια. Αυτά ήταν τα λόγια του Χριστό και αυτό ήταν το τέλημα του Θεού. Δηλαδή όλοι μας και εγώ και εσείς να γινόμαστε μαθητέ στο Χριστό να ματιτεύουμε το Ευαγγέλιο του Χριστό, να ξέρουμε το τέλημα του Χριστό που είναι στο Ευαγγέλιο και να αρχίζουμε να ακούμε το Χριστό που είναι ζωντανό και μιλάει κάθε μέρα. Επειδή το πνεύμα το Άγιο που είτε κατοίκησε στη καρδιά είναι ο ίδιο ο Χριστό, δηλαδή είτε με μορφή πνεύμα το Άγιο, επειδή ένα είναι ο Θεό, όπως σας είχα πει, αλλά ο Θεό από τη φύση είναι πνεύμα. Γι' αυτό την ημέρα εκείνη, μετά της Ανάσταση ήρθε με μορφή πνεύμα του για να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του κάθε πιστό που δέκεται το Ευαγγέλιο του, δηλαδή κάθε ματιτή του, κάθε ένα που είναι πιστό στο Χριστό. Αυτό είναι αληθινή νόημα του να, είναι, το το να αποκαλείται κάποιο ματιτή του Χριστό, δηλαδή να δεκτεί το Ευαγγέλιο. Όνομα Κριστιανή δινούγισα οι άνθρωποι που δημιούργησα η θρησκεία. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι που αποκάλεσα τους άνθρωπους από διαφορετική θρησκεία, χριστιανοί, επειδή οι άνθρωποι ήθελαν να δημιουργήσουν δόγματα και θρησκεία αντί να ακολουθήσουν μόνο το Ευαγγέλιο και απόλυτα Ευαγγέλιο με την αποκάλυψη το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό η θρησκεία σήμερα όλοι που δημιουργήσαν οι άνθρωποι είναι νεκροί δεν ακούνε το Θεό ποτέ, είναι νεκρά ναό, φωνή Θεού δεν υπάρχει μέσα, αποκάλυψη Θεό δεν υπάρχει μέσα, κρίσμα Θεό δεν υπάρχει μέσα, όραση από το Θεό δεν βλέπουν καθόλου, απλώς έχουν μόνο δόγματα, έχουν μόνο κανόνες και παράδοση μέσα στο ναό με το όνομα Χριστιανισμού. Αυτή είναι βλασφημία και αυτή είναι μεγάλη ασέβεια. Αλλά ότι ό,τι είναι ευκαιρία, παρόλο ότι οι άνθρωποι ασέβησαν, ότι ό,τι είναι ευκαιρία μέχρι την τελευταία στιγμή να συμπληρήσουν τους άνθρωπους να έκονται σε αυτό. Γι' αυτό καλύτερα Χριστούγεννα που χρειάζεται να γιορτάζει κάποιον είναι να δεχτεί το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αληθινή πίστη που οδηγεί τη σωτηρία και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος πραγματικά γιορτάζει Κριστούγεννα. Επειδή αυτό είναι το σκοπό που γεννήθηκε ο Χριστός. επειδή Κριστούγεννα σημαίνει Χριστούγεννα, την ημέρα που γεννήθηκε. Δεν έχει σχέση την ημέρα που γεννήθηκε, αλλά σχέση είναι ο άνθρωπο να δεχτεί το Ευαγγέλιο του και να έχει σωτηρία και για το Θεό είναι μεγάλη καρά επειδή αυτό ήταν το σκοπό του γέννηση του Χριστού. Τότε αυτή θα είναι αλήτινη Χριστούγεννα. Αυτή είναι νόημα του κάποιου να ειωτάζει Χριστούγεννα με χαρά, με εγγύση για να ξέρει ότι ναι, έχει λάβει σωτηρία από το Θεό. Αλλά χωρίς να δεχτεί το Ευαγγέλιο, απλώς να ειωτάζει Χριστούγεννα όπως όλοι οι άνθρωποι με πολύ φαγητά και αντάλλαγμα δώρο, δεν λέει τίποτα στα μάτια του Θεό, δεν συγκινεί ούτε η καρδιά του Θεό, απλώς ο άνθρωπος Δηλαδή ο άνθρωπο γιορτάζει και διασκεδάζει τον εαυτό του με έννοια ότι γιορτάζει Χριστούγεννα. Απλώ ο άνθρωπο διασκεδάζει με φαγητά, με πάρα πολλά για να νιώσει καρά. Εξάλλου πολλοί άνθρωποι καίρονται στη μέρα τη Χριστούγεννα επειδή διασκεδάζουν. Βρίσκω ευκαιρία να διασκεδάζουν όπως θέλουν. Όμω καλύτερα ήταν να γιορτάζουν το Χριστό με δοξολογία αληθινή προς το Θεό με λατρεία αληθινή προς το Θεό στην κοινωνία προς το Θεό που δέχτηκα ήδη το Ευαγγέλιο του Χριστού επειδή αυτή θα είναι αληθινή Χριστούγεννα και αυτή θα είναι εγγύσια της σωτήρια για σήμερα σας αφήνω ο Θεός και ο Θεός να σας δώσει νόημα σε αυτό το Χριστούγεννα να δεχτείτε το Ευαγγέλιο του Χριστού για να γιορτάζουν πραγματικά Χριστούγεννα και όχι να διασκεδάσετε αλλά να δοξολογείτε το Χριστό με λατρεία επειδή αυτή είναι αληθινή σωτηρία και αληθινή πίστη. Για σήμερα σα αφήνω εδώ ότι να σε ευλογεί.